η ενδεχόμενη συνεργασία του καταζητούμενου Αθανάσιου Κατρί, ο οποίο ούτε και χθε στήρισε την δέσμευσή του για καθοδό του στο νησί, θα ανοίξει για τα καλά των ασκό του για τα σκάνδαλα χιτά και χιτή. Οι ανακριτέ είναι πεπισμένοι πω ο πρώην διευθύνων σύμβουλο τη εταιρεία Χελέχτορ μπορεί να κάψει πολλού, αφού φέρεται να ήταν ο συνδετικό κρίκο τη ελληνική εταιρεία με την Κύπρο και το πρόσωπο που εκτελούσε τι εντολέ ανωτέρων του για τις μίζες που παραχωρούνταν. Αν μέχρι τις επόμενες ώρες δεν έρθει αυτοβούλος στο νησί για να τεθεί ενώπιον των ανακριτών, θα εκδοθεί εναντίον του Ευρωπαϊκού Ένταλμα σύλληψη. Την ίδια ώρα, οι αποκαλύψεις για τα χητά δεν έχουν τελειωμό. Οι ανακριτές, παρά τις ερευνές τους, στο χτίριο του Υπουργείου Εσωτερικών και ακολούθως σε αποθήκες στο Τσέρι, δεν εντόπισαν τους οικονομικούς φακέλου των προσφορών που υπέβαλαν τέσσερι εταιρείε για τη διαχείριση των οικιακών αποβλήτων στη Κώση. Βρέθηκαν μόνο οι τεχνικοί φάκελοι. Η οι οικονομική, που θα τη αντιδιαφορά δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ τη τρίτη και τέταρτη προσφορά από αυτή που τελικά κατοχυρώθηκε, δεν εντοπίστηκαν ακόμη. Οι έρευνε των αρχών δείχνουν και ενδεχόμενη εμπλοκή τη ελλαδική εταιρεία Συμβούλων Μηχανικών Environ η οποία είχε επιλεγεί από το Υπουργείο Εσωτερικών για να παράσχει συμβουλευτικέ υπηρεσίε στο μοντέλο διαχείριση των οικιακών απορριμμάτων. Οι έρευνε και ανακρίσει δείχνουν πω η EnviroPlan SA φέρεται να συνεργαζόταν με τη Χελέκτορ και να προσάρμοσε του όρου των προσφορών στα μέτρα τη. Από τα νέα στοιχεία, δεν αποκλείεται να εκδοθούν και εντάλματα σύλληψη εναντίον ανωτέρων στελεχών τη EnviroPlan SA. Ο πρώην μηχανικό τη Χελέκτορ, η Μάρ Μπακλέρ, επιμένει να κρατά το στόμα του ερμητικά κλειστό. Και να μην απαντά στι ερωτήσει των ανακριτών. Την ίδια στάση τη ρίκει ο ο οποίο ωστόσο εκτιμάται πω στο τέλο θα συνενέσει και θα συνεργαστεί με τι αρχέ ασφαλείας.